Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι σημερινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Ιόνιον. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό. Εκδόθηκε εντελμά σύλληψης για τη μητέρα για εμπλοκή στην υπόθεση και οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία της και έκαναν την προσαγωγή. Άμεσα προσαγωγή μετατράπη σε σύλληψη και μάλιστα με την κατηγορία της μαστροπίας. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή βρέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι, ο 53χρονος Αγρινιώτης καθώς και ο 42χρονος. Ομολόγησαν σεξουαλικές επαφές με την ανήλικη, όμως αρνούνται την κατηγορία του βιασμού. Η υπόθεση που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο συνεχίζεται. Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση βιασμού της 12χρονης. Οι εξελίξεις καταιγιστικές. Σήμερα εκδόθηκε μάλιστα ένταλμα σύλληψης και για τη μητέρα της, για το αδίκημα της διακεκριμένης μαστροπίας. Θα εξεταστεί από τις αστυνομικές αρχές η εμπλοκή της στην υπόθεση, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ομολόγησαν τις σεξουαλικές τους επαφές που είχαν με την 12χρονη, ο 53χρονος κατηγορούμενος από το Αγρίνιο, αλλά και ο 42χρονος συνεργός του. Οι απολογίες τους στην 33η ανακρίτρια ολοκληρώθηκαν και σύμφωνα με πληροφορίες, κανείς από τους δύο κατηγορούμενους δεν αποδέχθηκε την κατηγορία βιασμού της ανήλικης. Ο 53χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής, που προβλέπει ο νόμος σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες βαριές κατηγορίες που του αποδίδονται, όπως ο βιασμός, η εμπορία ανθρώπων και η μαστροπία. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 16 άνδρες, οι οποίοι επικοινώνησαν με τον 53χρονο προκειμένου να κακοποιήσουν σεξουαλικά την ανήλικη. Σημειώνεται μάλιστα ότι πάνω από 200 υποψήφοι βιαστές φέρεται να είχαν ενδιαφερθεί να κακοποιήσουν το παιδί. Από την πλευρά της, η μητέρα της 12χρονης, το μόνο που ζητάει είναι δικαίωση για το παιδί της. Απλά εγώ θέλω αυτός δεν ζητά ούτε χρήματα από αυτό, ούτε τη βοήθειά του θέλουμε, ούτε έχει στηθεί πλεκτάρι που κάθεται και λέει εκεί στην καταγγελία του τι που δήλωσε ότι εγώ του στείλω πλεκτάρι για να του πάρω λεφτά. Εγώ μου πάει και μου καταγγείλει με στοιχεία, με τα μηνύματα που στέλνει στο παιδί μου. Εγώ θα τον σκοτώσω. Εγώ, αν γίνει κάτι και αυτός ο άνθρωπος βγει έξω ελεύθερος, γιατί έχει κόσμο να τον καλύψει, εγώ όμως η ίδια θα τον εθάψω. Την 5η, 12χρονη αναμένεται να δώσει νέα συμπληρωματική κατάθεση στο τμήμα ανηλίκων, όπως δήλωσε στα δικαστήρια δικηγόρος της οικογένειας του 12χρονου θύματος βιασμού και εκπόρνευσης στον Κολωνό, Ασπασία Ταραχοπούλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 42χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τον 53χρονο και κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις με ανήλικο έναντι αμοιβής, κατά εξακολούθηση είναι πατέρας τριών ανήλικων κοριτσιών και υπάλληλος μεταφορικής εταιρείας στα δυτικά προάστια της Αττικής. Μάλιστα, η μεγαλύτερη κόρη του είναι 12 χρονών, ακριβώς την ίδια ηλικία που βρίσκεται και το παιδί που κακοποιούσε. Ψωμίζει μαρικά, αλαντικά, τυριά είναι ορισμένα από τα προϊόντα που περιλαμβάνει το περιβόητο καλάθι του νοικοκυριού. Η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρει πως τα 50 προϊόντα που ανακοινώθηκαν, οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές ή θα παίρνουν μικρές αυξήσεις. Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές πιστεύουν πως τα πράγματα στην αγορά θα χειροτερέψουν και πως εν τέλει το καλάθι τους δεν θα γεμίσει. Και η κυβέρνηση να αλλάξει και άλλοι να έρθει και παράλληλα να έρθει. Αυτοί έχουν δρομολογήσει το θάνατο των πολιτών. Δυστυχώς δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Δύσκολα, γιατί τα περισσότερα χρήματα εκεί πέφτουν. Δηλαδή φεύγουν όλα τα χρήματα σε σούπερ μάρκετ. Βασικά αγαθά όπως ψωμί, τυρί, γάλα, λάδι, πάνες, βρεφικές τροφές, καθαριστικά και είδη προσωπικής περιποίησης ανήκουν στις 31 κατηγορίες προϊόντων που θα έχουν μηδενικές ή πολύ μικρές αυξήσεις. Το καλάθι της νοικοκυράς αλλάζει σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του κόσμου. Τα ίδια, λίγο αυξημένα. Το καλάθι της νοικοκυράς θα περιλαμβάνει 50 προϊόντα, γαλακτοκομικά, τα κύρια προϊόντα. Θα είναι λίγο πιο φθηνά. Αυτό πιστεύετε ότι είναι ένα καλό μέτρο? Σίγουρα. Τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Εμείς προσπαθούμε νομίζω να κοιτάμε ποια σούπερ μάρκετ έχουν τη χαμηλότερη τιμή και συνεχώς ψάχνουμε να βρούμε τα πιο φθηνά. Αυξημένες τιμές βλέπετε γενικά? Ναι. Δυστυχώς ναι. Σε ποια προϊόντα είναι περισσότερες οι αυξήσεις? Σε όλα. Οι καταναλωτές προσπαθούν να αντέξουν με κάθε τρόπο. Οι ίδιοι βρίσκουν αρκετά θετικό το μέτρο του Υπουργείου Καταναλωτή, να κρατά δηλαδή σε σταθερή τιμή βασικά προϊόντα. Από την άλλη όμως πλευρά υπάρχει κόσμος που πιστεύει πως τα πράγματα θα χειροτερέψουν και πως διανύουμε καταστάσεις ενεργειακού πολέμου. Καταστάσεις ενεργειακού πολέμου εντός εισαγωγικών, εντάξει.
εντός εισαγωγικών. Εντάξει, αλλά πάνε να εξολοθρέψουν την ανθρωπότητα. Τι να κάνουμε, θα σπίξουμε το ζωνάρι. Όσο πάει. Όσο πάει. Πάει κι άλλο, πιστεύετε. Πάει, γιατί περάσαμε και πιο χειρότερα. Η δικιά μου ηλικία. Οι καταναλωτές θα έρχονται στο σούπερ μάρκετ και θα επιλέγουν τα προϊόντα τα οποία ανήκουν στη λίστα. Τα 50 αυτά προϊόντα είναι γάλα, αναψυκτικά, μακαρόνια με το νούμερο 6, καθώς και ψωμί. Αυτά τα προϊόντα θα δέχονται μια μικρή αύξηση ή η τιμή τους μπορεί να παρεμένει και σταθερή. Την ακρίβεια που θα την περιγραφήσουμε δεν απορροφάται. Έχουν πρόγραμμα τέτοιο που θα συνεχίσει έτσι η κατάσταση. Επειδή στο Υπουργείο Ανάπτυξης αναγνωρίζουν ότι μπορεί να τεθούν ζητήματα ανταγωνισμού, έχουν αποφασίσει τα εξής: να καταθέσουν νομοθετική ρύθμιση εφόσον χρειαστεί για να διασφαλιστεί η λειτουργία του μέτρου και να ζητήσουν από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να προχωρούν σε συνεχείς ανανεώσεις των προϊόντων που θα μπαίνουν στον κατάλογο ανά μία ή δύο εβδομάδες. Διευκρινίζεται πως το καλάθι της νοικοκυράς θα αφορά καταστήματα που είναι αλυσίδες και έχουν τζίρο άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ. Πελοποννησιακό μέτωπο στείνουν στο αυτοπαραγωγή και παράλληλα προετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις, καθώς βλέπουν τη στιγμή της σταφίδας να κατρακυλά. Την ίδια ώρα, η παράταση παραμονή στη χώρα που δίνεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τους εργάτες γης δίνει ανάσα στον αγροτικό κόσμο που κατά καιρούς είχε επισημάνει τις τεράστιες ελλείψεις που παρατηρούνταν. Η κατάσταση στη σταφίδα, στις περιοχές μας, στις σταφιδικές της Πελοποννήσου και της Ζακύνθου, είναι στο χειρότερο στάδιο, στο χειρότερο σημείο από τότε που θυμάμαι εγώ να υπάρχω σε αυτή την καλλιέργεια. Απογοήτευση, θυμός και προβληματισμός. Αυτά είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν στις τάξεις των σταφιδοπαραγωγών της Ηλίας, βλέποντας μια μεγάλη κρίση να είναι πρώτων πυλών. Η τιμή πέφτει κατακόρυφα και το κόστος παραγωγής υπερδιπλασιάζεται. Η τιμή από πέρσι άρχισε να πηγαίνει, να έχει πάρει την κατηφόρα. Ενώ πρόπερσι είχαμε ένα 60 τιμή στη σταφίδα. Πέρσι πέφτασε στο 1 ευρώ με 90 λεπτά και φέτος έχει πάρει κάτι φορά 80, 70, 50, δηλαδή μας λεβάζουν οι εμπόροι και μας λένε άμα θέλετε φέρτε τη και βλέπουμε. Αγρότες από την Πελοπόννησο συναντιούνται στη Μαγούλα Ηλίας. Κάνουν έκτακτη σύσκεψη και ψάχνουν να βρουν λύσεις στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προχωρήσουν και σε κινητοποίησεις. Ο βουλευτής Ηλίας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός επιρρύπτει ευθύνη στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για μηδαμινή στήριξη των σταφιδοπαραγωγών. Τη στιγμή που οι σταφιδοπαραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση και δίνουν όσο το προϊόν τους, η κυβέρνηση θεωρεί πως κάνει το χρέος της χορηγώντας πενιχρή ενίσχυση 54,70 ευρώ αναστρέμα καλλιέργειας και προτείνοντας να διατηρηθεί το κεκτημένο από το 2017 της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Το βέβαιο είναι πως δεν μπορεί να κοροϊδέψει τους παραγωγούς σταφίδας. Έως στις 31 Μαρτίου του 2023 παρατείνεται κατά παρέκκληση η διαδικασία για τους εργάτες γης, η οποία έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου. Η έλλειψη εργατικών χεριών αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των εργατών. Ο Υπουργός Γεωργίας, ο κ. Γεωργαντάς, ανακοίνωσε ότι στην επόμενη προκήρυξη των σχεδίων βελτίωσης θα συμπεριλαμβάνεται επιδότηση κατασκευής τέτοιων οικίσκων. Δεν ξέρω πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε το τελικό αποτέλεσμα να είναι καλό, να είναι ελκυστικό για τους εργάτες και να είναι αξιοπρεπές. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προσπαθεί μέσα από διακρατικές συμφωνίες να βρει λύση στο πρόβλημα της έλλειψης των εργατών γης. Χαρακτηριστική περίπτωση η συμφωνία με τον Μπαγκλαντές, όπου το μνημόνιο συνεργασίας των δύο χωρών κυρώθηκε πριν από λίγους μήνες στην Ελληνική Βουλή. Δύο υποθέσεις εκδικάστηκαν στην Πάτρα και αφορούσαν το αδίκημα της υπεξαίρεσης σε δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου Ζακύνθου καθώς και του Ζακυνθινό Καρναβάλι. Στην υπόθεση των δημοτικών επιχειρήσεων, το δικαστήριο απεφάνθη, ενώ η δίκη για το Καρναβάλι διεκόπη για να συνεχιστεί την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου. Την παύση της ποινικής δίωξης για την παραγραφή των αδικημάτων της απιστίας και της υπεξαίρεσης σε βάρος των κατηγορουμένων αποφάσισαν τα δικαστήρια της Πάτρας για την υπόθεση των δημοτικών επιχειρήσεων του Δήμου Ζακύνθου που αφορά την τετραετία 2003-2007. Τόσο από καθυστερήσεις της δικαιοσύνης στη Ζακύνθου, όσο και από ύποπτα πράγματα, διότι το βούλευμα βγήκε το 20 και επιδόθηκε μετά από 14-15 μήνες, τα αδικήματα έχουν παραγραφεί, ακόμα και αυτά που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Έχουν περάσει δηλαδή 15 χρόνια. Ανεξάρτητα λοιπόν της παραγραφής, οι πράξεις αυτές, τις πράξεις έχουν αρνηθεί. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν τελεστεί ουσιαστικά
η πράξη για τις οποίες έχουμε κατηγορηθεί. Η παράσταση κατηγορίας της πολιτικής αγωγής, ωστόσο, έγινε δεκτή, με το Δήμο να έχει το δικαίωμα διεκδίκησης για όλα τα ποσά που ζημιώθηκε. Το δικαστήριο είπε δηλαδή ότι ο Δήμος ορθώς και νομίμως παραστάθηκε ως πολιτικός ανάγων και η αξίωσή του κατά των κατηγορουμένων, η αστική αξίωσή του είναι ενεργής. Μπορούμε δηλαδή να πάμε στα αστικά δικαστήρια. Η εντολή που έχω από τον κύριο Δήμαρχο είναι να ελέγξω αν μπορώ να ασκήσω αγωγή και κατά όσων διατέλεσαν δημοτικοί σύμβουλοι αυτή την περίοδο, μέλη των νομικών προσώπων του Δήμου, των δημοτικών επιχειρήσεων δηλαδή, ώστε ο Δήμος να πάρει πίσω τα χρήματα που αγγίκουν στους δημότες. Στα δικαστήρια της Πάτρας βρέθηκε για ακόμη μια φορά ο Δήμαρχος Ζακύνθου Νικήτας Σαρατάκης, καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι. Εξάλλου, η υπόθεση αυτή είχε απασχολήσει έντονα τις τελευταίες εβδομάδες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαι αποφασισμένος να εξασφαλίσω όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες θα οδηγήσουν το Δήμο να αποκτήσει ό,τι ακριβώς έχει απολέσει από αυτή τη λέλαπα που πέρασε η κοινωνία και ο Δήμος μας τα χρόνια από το 2003 έως το 2007. Μένει αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει και θεωρώ ότι πάρα πολύ σύντομα πρέπει να γίνει αυτό για να κινηθεί ο Δήμος αστικά στα αστικά δικαστήρια για να εγείρει αποζημιώσεις για τη ζημιά την οποία υπέστη. Η υπόθεση που αφορά το Ζακυνθινό καρναβάλι με την κατηγορία της ψευδής βεβαίωσης και της υπεξαίρεσης διακόπη για την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου, που αναμένεται και ο εισαγγελέας να καταθέσει την πρότασή του. Μέλη της ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΔΗ μετέβησαν στη Ζάκυνθο ώστε να συνομιλήσουν με εργαζόμενους και τη διοίκηση του νοσοκομείου του νησιού. Τόσο ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, όσο και η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών τόνισαν τα προβλήματα που υπάρχουν και ζήτησαν τη συνεργασία της διοίκησης ώστε να επιληθούν το δυνατόν περισσότερο. Η έλλειψη γιατρών και η προοπτική μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού μονοπόλησαν τη συζήτηση στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου ανάμεσα στα στελέχη της ΠΟΕΔΗΝ, της ΑΔΔΗ, τα σωματεία του νοσοκομείου και της διοίκησης. Τονίστηκε σε όλους τους τόνους ότι απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις ώστε τα προβλήματα να λυθούν άμεσα. Ακόμα και στη συνάντηση που είχαμε πριν με τον διοικητή, παραδέχτηκε ότι πράγματι αντιμετωπίζουμε σημαντικές ελλείψεις στο νοσοκομείο, στον ιατρικό κλάδο. Η παθολογική και η καρδιολογική κλινική, νομίζω οι πιο νευραλγικές κλινικές για ένα νοσοκομείο, ουσιαστικά υπολειτουργούν, διότι έχουν μείνει με έναν γιατρό. Υπάρχει και κάποιος που βοηθάει, αλλά ένας γιατρός. Δεν μας αρκεί το επικουρικό προσωπικό. Εμείς θέλουμε μόνιμους και μόνο μόνιμους συναδέλφους μέσα από τις προκηρύξεις. Το επικουρικό, αν υπάρχει δυνατότητα, η κυβέρνηση οφείλει, πιστεύω ότι πρέπει να το δει, ότι δεν είναι μόνο ότι συνέβαλαν στην πανδημία, συμβάλλουν στην καθημερινή δυνατότητα λειτουργίας του νοσοκομείου. Τόσο ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, όσο και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών τόνισαν από την πλευρά τους τα προβλήματα που υπάρχουν και ζήτησαν τη συνεργασία της διοίκησης ώστε να επιληθούν το δυνατόν περισσότερα. Θα προτείνουμε ένα πρόγραμμα δράσης έτσι ώστε να ταρακουνήσουμε όλους αυτούς που είναι σε όλη τη διαδικασία, έτσι ώστε να έρθουν πρωτίστως γιατροί, να προκηρυχθούν θέσεις μόνιμου προσωπικού. Και μάλιστα ζητάμε τα παιδιά αυτά που έχουν έρθει και έχουν βάλει πλάτη τα 2-3 χρόνια, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να μείνουν και μόνιμα κοντά μας. Εμείς ζητάμε, και νομίζω ο Σύλλογος είναι σε αυτή την κατεύθυνση και θα το παλέψει, αυτό το νοσοκομείο να μην υποβαθμιστεί τόσο που να φτάσει να γίνει ένα κέντρο υγείας, δηλαδή κέντρο διακομιδών των σοβαρών περιστατικών. Αυτό το νοσοκομείο να ξανααποκτήσει τουλάχιστον το 70%. Το 70 με 80% των γιατρών που χρειάζεται, δηλαδή πάνω από 50 γιατρούς, όσο είχε περίπου πριν από 10 χρόνια. Την καθολική παρουσία των σωματείων του νοσοκομείου στις απεργιακές κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται, ζήτησαν ΠΟΕΔΗΝ και ΑΔΔΗ, ώστε να διεκδικήσουν με αξιώσεις την επίλυση πάγιων προβλημάτων. Θέλω να θυμηθούν όλοι οι αρμόδιοι ότι μας χειροκρότησαν, μας αποθέωσαν και τελικά, δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχει προωθηθεί για επίλυση κανένα από τα ζητήματά μας. Καλούμε τους εργαζόμενους όλους, τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία, τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, όλους τους εργαζόμενους, γιατί είναι πανεργατική και συμμετέχει σε αυτήν την απεργική κινητοποίηση και η ΓΕΣΕ, να βγουν στους δρόμους και να φωνάξουν, να βροντοφωνάξουν, να διεκδικήσουν όλοι μαζί με μια φωνή αυξήσει τους μισθούς μας, προκειμένου να μπορούμε να ζούμε, όπως λέγεται το σύνθημα, με αξιοπρέπεια.
Όλες οι πλευρές δεσμεύτηκαν να έχουν στενή επαφή και συνεργασία προκειμένου το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου να αποκτήσει το προσωπικό που χρειάζεται ώστε να είναι δυνατή η εύρυθμη λειτουργία του. Η μετακόμιση του τμήματος Μυσιολογίας στην Πάτρα απελευθερώθηκε σε χώρο στο σχολικό συγκρότημα της Αγίας Βαρβάρας, βάζοντας τέλος στις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες βρίσκονται καθημερινά οι μαθητές του πρώτου Λυκείου και του Σπερινού Γυμνασίου και Λυκείου Πύργου. Πλέον οι μαθητές των δύο σχολικών μονάδων θα βρίσκονται στο συγκεκριμένο κτίριο και όποια προβλήματα θα διευθετηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένα χρόνιο πρόβλημα που απασχολούσε μαθητές και γονείς στο πρώτο Λύκειο και το Εσπερινό Λύκειο και Γυμνάσιο του Δήμου Πύργου λύθηκε. Για περίπου 12 χρόνια τα παιδιά έκαναν μάθημα σε λιώμενα κτίρια. Ήταν μια ξεχωριστή μέρα για όλους τους μαθητές που βίωναν μια, θα έλεγα, απαξιωτική συμπεριφορά εκ μέρους της πολιτείας, όταν όλα τα άλλα παιδιά ήταν σε καλά κτίρια και αυτά τα παιδιά ήταν σε απαράδεκτες συνθήκες εκπαίδευσης. Η μετακόμιση του τμήματος Μουσιολογίας στην Πάτρα απελευθέρωσε χώρο στο σχολικό συγκρότημα της Αγίας Βαρβάρας και δίχως να χαθεί χρόνος, αφού οι εγκαταστάσεις ανήκουν στο Δήμο Πύργου, αποφασίστηκε να μετακινηθούν εκεί τα δύο σχολεία. Είχαν το επιχείρημα ότι έτσι υποθηκεύουμε πιθανή μελλοντική επάνωδο πανεπιστημίων στον Πύργο. Αυτό νομίζω δεν στέκει στη λογική. Τα κτίρια αυτά, αν χρειαστούν, θα ξανά είναι στην ανώτερη εκπαίδευση. Έχουμε και άλλα κτίρια βεβαίως για πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα δεν ήταν τα κτίρια για το πανεπιστήμιο που έφυγε από τον Πύργο. Ήταν κυρίως πολιτικό πρόβλημα και κακή υποστήριξη των τμήματων αυτών την προηγούμενη 20ετία. 20 χρόνια δεν ενδιαφέρθηκε κανείς ούτε για επαγγελματικά δικαιώματα, ούτε να έρθουν καθηγητές, ούτε για περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών σπουδών. Ευχή όλων να διατηρηθεί το σχολικό συγκρότημα σε καλή κατάσταση και ό,τι προβλήματα υπάρχουν σε αυτό να διευθετηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου τα παιδιά να έχουν μια ευκαιρία στην εκπαίδευση κάτω από σωστές συνθήκες. Εκλογές για την ανάδειξη της νέας γραμματείας πόλης της ΠΑΣΠ και του νέου γραμματέα του αντίστοιχου οργάνου της παράταξης πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα. Η συμμετοχή των φοιτητών άγγιξε το 70%. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας σκληρά. Με αυτή την φράση, τα μέλη της φοιτητικής παράταξης της ΠΑΣΠ προχώρησαν σε εκλογές στην Πάτρα. Τώρα βρισκόμαστε εδώ για το νέο ακαδημαϊκό έτος να στήσουμε τις κάλπες μας. Τα μέλη της ΠΑΣΠ, της Πανελλήνιας Αγωνιστικής και Διδακτικής Παράταξης, να έρθουν να ψηφίσουν και να οδηγηθούμε στη σύσταση ενός νέου διοικητικού οργάνου, το οποίο θα φέρει συσπήρωση λόγω των καλπών και θα πηγάζει από τη βάση της ΠΑΣΠ. Οι αρχαιρεσίες αυτές έχουν ως στόχο την ανάδειξη της νέας γραμματείας πόλης αλλά και του νέου γραμματέα του αντίστοιχου οργάνου της παράταξης. Δεν χωρίζουμε τους ψήφους μας και τα παιδιά όλα, όλοι είμαστε μια ομάδα και κάνουμε το καλύτερο για την παράταξη. Η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία ήταν μεγάλη καθώς άγγιξε το 70%. Τα μέλη της ΠΑΣΠ μίλησαν για τις αλλαγές που επιθυμούν να γίνουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Το πρώτο και κύριο είναι να ενισχυθούν οι τίτλοι σπουδών και οι οδηγοί σπουδών στις σχολές Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο αυτό πρέπει να θα έρθει μόνο μέσω της αντίστασης στο νέο νομοπλαίσιο της κυρίας Κεραμέως, το οποίο για μας είναι κόκκινη γραμμή και οδηγεί στην πτώχευση του Πανεπιστημίου και στην τελικά θεωρούμε ότι θα οδηγεί στην πλήρη ιδιωτικοποίησή του. Αυτή είναι η κόκκινη μας γραμμή και αυτός είναι ο σκοπός μας. Επίσης, αναφορά έγινε και στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία και στους λόγους για τους οποίους αντιδρούν σε αυτή την απόφαση. Είμαστε κάθετα απέναντι, διότι καταστρατηγεί κάθε δικαίωμα του φοιτητή και αλίμονο δηλαδή όταν δεν μας ακούει ο πρίτανης, όταν δεν μας ακούει ο πρόεδρος του εκάστοτε φοιτητικού συλλόγου, του εκάστοτε τμήματος του Πανεπιστημίου. Η τελική λύση του φοιτητή ποια είναι? Η τελική λύση του φοιτητή είναι να κινητοποιηθεί. Όταν υπάρχει αστυνομία και οδηγηθούμε στην καταστολή του φοιτητή μέσα στο Πανεπιστήμιο, μετά ο φοιτητής από πού θα ακουστεί? Οι εκλογές της ΠΑΣΠ για την ανάδειξη της νέας γραμματείας πόλης αλλά και του νέου γραμματέα του αντίστοιχου οργάνου της παράταξης ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Έτοιμοι να αναλάβουν δράση και να επέμβουν όπου χρειαστεί είναι οι εθελοντές πυροσβέστες στην ΑΦΑΚΤΟ. Χθες πραγματοποιήθηκε μια μικρή τελετή όπου τους απονεμήθηκαν οι σχετικές πιστοποίησεις. Σε μια μικρή τελετή στην ΑΦΑΚΤΟ έγινε απονομή πιστοποίησεων σε εθελοντές πυροσβέστες. Θεωρώ ότι όλοι μας και οι άρχοντες τοπικής αυτοδιοίκησης που ήταν σήμερα εδώ, εγώ σαν περιφερειακός διοικητής, ο διοικητής υπηρεσίας ΑΦΑΚΤΟ αλλά και όλοι οι συνάδελφοι, ότι σε αυτούς τους ανθρώπους χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από εδώ και πέρα θα ενισχύσουν το επιχειρησιακό έργο της ΠΥΠΣΟ με ΑΦΑΚΤΟ, θα είναι σε κάθε συμβάν μαζί μας και θα είναι πάρα πολύ πολύτιμη βοήθεια τους. Οι εθελοντές, αφού εκπαιδεύτηκαν, πλέον είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση. Συγχαίρω ιδιαίτερα τα παιδιά αυτά,
τα οποία με κίνδυνο τη ζωή τους, σε βάρος του προσωπικού τους χρόνου, των οικογενειών τους και των υπόλοιπων υποχρεώσεών τους, σε μια δύσκολη εποχή επέλεξαν εθελοντικά να προσφέρουν τον εαυτό τους στην κοινωνία για το κοινό καλό και για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. Ο ρόλος των εθελοντών στην πυροσβεστική υπηρεσία είναι σημαντικός και ιδιαίτερα στην Αιτωλοκαρνανία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος νομός της Ελλάδας με τις μητρικές υπηρεσίες, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτος και Αμφιλοχία να διαθέτουν τεράστιο τομέα ευθύνης. Είμαστε εδώ σε μια ιδιαίτερη στιγμή, μια ιδιαίτερη μέρα, μια πρωτοβουλία που πήρε η πυροσβεστική υπηρεσία Ναύπακτου. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία να τιμήσει ιδιαίτερως τους εθελοντές πυροσβέστες, ανθρώπους της διπλανής πόρτας, οι οποίοι με μια σχετική εκπαίδευση, με μια καλή συνεργασία με την τοπική υπηρεσία της ΝΑΠΑΚΤΟΥ, θέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου. Οι εθελοντές πυροσβέστες στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι κλήθηκαν και απέδειξαν το σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν γενικότερα στην δασοπυρόσβεση και τη δασοπροστασία. Το Σάββατο αναμένεται να διεξαχθεί ο μεγάλος νυχτερινός ημιμαραθώνιος προς τιμήν του μεγάλου Έλληνα μαραθωνοδρόμου Φάνη Τσιμιγκάτου. Ωστόσο, προς στιγμήν τέθηκε ένα αμφιβόλιο πραγματοποίηση του αγώνα εξαιτίας νατοικής άσκησης και παρουσίας πολεμικών πλοίων στο λιμάνι της Πάτρας. Τελικά, οι αρμόδιοι για τη διεξαγωγή του αγώνα επιβεβαίωσαν την έναρξη και την αρτιότητά του. Άσκηση του ΝΑΤΟ ή ημιμαραθώνιος, η Δημοτική Αρχή απαντά τι θα γίνει τελικά το Σάββατο στην Πάτρα. Δεν θα είναι η νατοϊκή δύναμη στην Πάτρα μέχρι να τελειώσει ο αγώνας. Πάντως, παρά τις αντιδράσεις για τη διοργάνωση του ημιμαραθωνίου τη συγκεκριμένη ημέρα, όλα φαίνεται πως είναι έτοιμα. Ήρθε η στιγμή να αποδείξουμε ότι η πόλη μας δεν έχει τη δυνατότητα μόνο να φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, αλλά και να διοργανώνει και η ίδια. Η Πάτρα έχει μια σημαντική θέση στα αθλητικά δρόμενα και ιδιαίτερα σε αυτά του στίβου. Έχει αναδείξει πολύ μεγάλους πρωταθλητές όπως είναι ο κύριος Ανδριόπουλος και η κυρία Πολύζου που το είπαν. Συνεχίζει να παράγει αθλητές. Έχουμε φροντίσει το τεχνικό μέρος να είναι άψογο. Ό,τι ζητήσαμε ο Δήμος ανταποκρίθηκε. Θέλω να ευχαριστήσω κατά πρώτον την τιμή που κάνουν στο Φάνη του Τσιμικάτου ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος ο Πετρόπουλος με όλη αυτή τη διοργάνωση την οποία δεν περίμενα να έχουν τόση ζεστή, τόσο ενδιαφέρον. Με αφετηρία το Νότιο Πάρκο οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 4 το μεσημέρι με τα 1000 μέτρα για δημοτικά σχολεία και άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα ακολουθήσουν τα άτομα άνω των 12 ετών και τα 5000 μέτρα, ενώ στις 6 είναι η ώρα έναρξης για τον μεγάλο ημιμαραθώνιο 21.097 μέτρων. Μεγάλη χαρά για αυτή τη διοργάνωση γιατί ο Δήμος μας γίνεται πρεσβευτής μιας άλλης ποιότητας ζωής που προσφέρει ο αθλητισμός. Και αυτό μας συγκινεί και θεωρούμε ότι είναι η αρχή. Είμαι πολύ συγκινημένος που πολλοί συνάδελφοι από όλο το χώρο του αθλητισμού ενωθήκαμε για να δώσουμε αυτό που αξίζει το δρομικό κίνημα του Φάνη Τσιμιγκάκτου, του Νίκου Ανδριόπουλου και όλων αυτών των πρωταθλητών της Πάτρας. Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο κομμάτια που αφορά τη δικιά μου ιδιότητα. Ήταν στην αρτιότητα της διαδρομής, να γίνει μια ανταγωνιστική διαδρομή, μια διαδρομή χωρίς να έχει ιδιαίτερα προβλήματα, να είναι διαδρομή γρήγορη, να επιτευχθούν κάποιες επιδόσεις καλές. Μακάρι να είναι και ο πιο γρήγορος αγώνας στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να είναι ασφαλής η διαδρομή. Ελπίζουμε να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο γεγονός για την πόλη. Νομίζω ότι για τη δική μου τη γενιά, αλλά και για τις επόμενες γενιές, αποτελεί ένα πρότυπο όχι μόνο για τα δρομικά του κατορθώματα, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε όλη αυτή τη διαδρομή. Μετά την εμπειρία του επιτυχημένου ημιμαραθωνίου Φάνης Τσιμιγκάτος του 2018, η νέα διαδρομή επιλέχθηκε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδειχθεί το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, να υπάρξει δυνατότητα για καλές επιδόσεις και ρεκόρ, η μαζική συμμετοχή και η εύκολη πρόσβαση των θεατών, που θα απολαύσουν δύο φορές το πέρασμα των αθλητών. Το νικητή του Σπάρταθλων Φώτης Ζησιμόπουλο τίμησε ο Δήμος Αγρινίου. Ο Αγρινιώτης υπερμαραθωνοδρόμος ήταν συγκλονιστικός στο 400ο Σπάρταθλων αγώνα που κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μάλιστα, ο Δήμος Αγρινίου τον τίμησε καθιερώνοντας δρομικό αγώνα με το όνομά του.
Δρομικό αγώνα για τον Φώτη Ζησιμόπουλο καθιερώνει ο Δήμος Αγρινίου. Ο υπερμαραθωνοδρόμος ήταν συγκλονιστικός και στο 40ο Σπάρταθλον, αγώνα που κέρδισε για δεύτερη συνεχή χρονιά και ο Δήμος Αγρινίου τον τιμά καθιερώνοντας δρομικό αγώνα με το όνομά του. Ποτάρα! Μπράβο ρε Ποτάρα! Μπράβο Φώτη! Τον θριαμβευτή του Σπάρταθλον, Φώτη Ζησιμόπουλο, τίμησε ο Δήμος Αγρινίου σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Εδώ αναγράφεται η απόφαση για τον δρομικό αγώνα. Προς τιμή σου που θα λέγεται από εδώ και πέρα Φώτη Ζησιμόπουλο σε ένα σημείο αγώνα. Αυτή είναι μια πλακέτα για τη μεγάλη σου νίκη, τη δεύτερη συνεχόμενη. Είμαστε σίγουροι. Και αυτή είναι η σημαία του Δήμου Αγρινίου, να τη φοράς πάντα και να μας τιμάς. Είναι μεγάλη η τιμή που είπα και στον κύριο Δήμαρχο να με τιμήσει με έναν αγώνα στο όνομά μου. Θεωρώ κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κατάφερα για δεύτερη φορά να τερματίσω τον αγώνα, να πετύχω το στόχο που έχω βάλει. Είμαι άνθρωπος που συνέχεια θέλω να προσπαθώ, δεν θέλω να τα παρατάω και έτσι έκανα και στον αγώνα. Ήταν ένας αγώνας μέσα στη χώρα μου και προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται. Πολλές φορές βάζουμε στόχους, δεν τους πετυχαίνουμε, όπως έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι προσπάθεια, αυτό που μετράει είναι προσπάθεια. Στην εκδήλωση για την ιστορική νίκη, ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου ανέφερε πως ο Φώτης Ζησιμόπουλος είναι το Αγρίνιο που θέλουμε. Φώτη, με τις συγκλονιστικές νίκες σου έχεις περάσει στη σύγχρονη αθλητική ιστορία της χώρας αλλά και του Αγρινίου. Γι' αυτό λοιπόν, με εισήγησή μου και με σύμφωνη γνώμη όλου του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των παρατάξεων, ο Δήμος Αγρινίου αποφάσισε να καθιερώσει δρομικό αγώνα με το όνομά σου. Φώτης. Η εκδήλωση ήταν συμβολική αλλά και ουσιαστική. Ταιριαστεί με το ήθος και τη σεμνότητα που διακρίνει τον Αγρινιώτη αστυνομικό που έκανε άθλους στο Σπάρταθλον, τιμώντας πρώτα απ' όλα την πατρίδα του και μετά τη γενετηρά του. Κυρίες και κύριοι, ήταν η σημερινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Ιόνιαν Μέντε. Συντονισμένοι στο πρόγραμμά μας, ακολουθεί τις 3 η εκπομπή Χαμηλή Πτήση και στις 8 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Για περισσότερα δελτία, εκπομπές και ρεπορτάζ, ακολουθείτε κανένα και το Ιόνιαν σε Facebook και YouTube. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι.